<clears throat> Καλησπέρα σε όλους Ξεκινάμε και το σημερινό live 9 Τετάρτου 2024 Να περιμένουμε να μπουν οι φίλοι μας περιμένουν να μπουν οι ναι, φίλοι μα. Θα κάνουμε ένα πρόλογο. Γράψτε φίλοι μου τι ερωτήσεις που έχετε ή τα θέματα για να ξεκινήσουμε να συνδημιουργήσουμε και σε αυτό το live. το μικρόφωνο. Περιμένουμε λίγο ακόμα να μπουν οι φίλοι μας μέσα. Ξεκινάμε και το σημερινό live με ένα δικό μου πρόλογο και στην πορεία φίλοι μου θα κάνετε τις ερωτήσεις σας, θα βάλετε τα θέματά σας να περάσετε ευχάριστα και αυτή η ωρίτσα που θα κάνουμε μαζί τα μαθήματα τα ατομικά συνεχίζονται και τα, ε, τα ομαδικά που κάνουμε επίσης το Σάββατο για όσους φίλους είναι στην Αθήνα το πρωί μαζευόμαστε εκεί στο θυσίο όποιος θέλει Μπορεί να έρθει στην παρέα μας να πούμε καφεδάκι, καθόμαστε, μιλάμε και περνάει η ώρα ευχάριστα. Οι διαλέξεις που κάνω σπίτι συνεχίζονται. Αυτή την Κυριακή θα κάνουμε διάλεξη. Θα δούμε ακόμα τι θέμα, δεν ξέρω. Αλλά όσοι θέλουν θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με μένα και όταν ανακοινώνω Λοιπόν, για να δούμε. Τώρα που καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Λοιπόν, ξεκινάμε και αυτό το live, φίλοι μου. Θα κάνω ένα πρόλογο και θα ήθελα να βλέπω να μου γράψετε ορισμένα θέματα έτσι, ή ερωτήσεις. Μόλις μπουν μέσα αρκετοί φίλοι. Να, τώρα λέει εδώ πέρα 20. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από τώρα. Το θέμα που ήθελα να ξεκινήσω ήταν σχετικά με την ανάρτηση που σας είχα κάνει που μίλαγα για το πώς πρέπει να είναι, θα λέγαμε, η γυναίκα ή ο άντρας όταν θέλουμε να επιλέξουμε έναν σύντροφο για να έχουμε μία ισορροπημένη σχέση. Έτσι λοιπόν σας έδειξα πώς μπορούμε να κάτσουμε και να δούμε Πώς θα έχει ένας άνθρωπος μια ισορροπία. Είχαμε γράψει λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι ο άλλος να έχει ανοιχτή καρδιά. Δεύτερον, είναι να έχει ανοιχτό νου και τρίτον να είναι έτσι στη του ενεργός να έχει μέσα το πάθος αυτό λοιπόν το πράγμα όταν ξεκινήσαμε και το γράψαμε Τι Ελπίζω ναι ναι να μ' ακούτε καλά Ωραία Να μιλάω δυνατά στο μικρόφωνο Λοιπόν αυτό το φίλοι μου το πράγμα όταν είπαμε να το γράψουμε Το κάναμε για να δούμε πως αντιδράει ο κόσμος Όταν βάζουμε συγκεκριμένα θέματα Πως χτυπάνε μέσα τους και ενεργοποιούνται μερικά πράγματα και ο καθένας αναλόγως τη δική του την κατάσταση, εκεί που εστιάζει, μπορεί και βλέπει ανάλογα τις πραγματικότητες και τις ερμηνεύει όπως θέλει ο ίδιος. Γράψαμε λοιπόν ότι πρέπει μια γυναίκα ή ένας άντρας να έχει ανοιχτή καρδιά καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα το κέντρο, αυτό που λέμε καρδιά, το κέντρο μας, διαχέεται στα δύο άκρα. Το ένα είναι ο νους και το άλλο είναι το έστικτο. Ανάμεσα στο νου και στο έστικτο, όπως βλέπετε, υπάρχει η καρδιά. Ο νους είναι ψηλά εδώ πέρα θα λέγαμε στο κεφάλι, όσον αφορά τα όργανα και το έστικτο είναι χαμηλά εκεί στα γεννητικά όργανα. Κάθε φορά που εμείς θέλουμε μια ισορροπία και να ξεκινήσουμε μέσα μας να έχουμε ισορροπία στο νου και στο έστικτο, πρέπει να έχουμε ανοιχτή καρδιά. Γι' αυτό στην πραγματικότητα μία ανοιχτή καρδιά έχει κίνη την αγνότητα, την αγαθότητα να μπορεί να ισορροπεί το νου και να μπορεί να ισορροπεί το αίσθηκτο. Σε περίπτωση που δεν έχουμε πάει στην καρδιά μας, σε περίπτωση που δεν έχουμε φτάσει στο αγαθό μέσα μας, στο αγνό, στο αληθινό, στο ειλικρινές, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ισορροπήσει ανάμεσα σε νου και στο ένστικτο. Γι' αυτό εκεί πέρα μαζεύονται μερικοί κόμποι θα λέγαμε όπως λένε πολλές φορές ή σε εισαγωγικά ασθένειες ή σε εισαγωγικά ανισορροπίες μεταξύ του νου και του ενστίκτου. Κάθε φορά που εμείς θέλουμε λοιπόν να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι σε μια ισορροπημένη σχέση αυτά τα τρία πράγματα, οι τρεις εγκέφαλοι του ανθρώπου πρέπει να λειτουργούν ισορροπημένα. Ο πρώτος εγκέφαλος είναι, θα λέγαμε, το έστικτο, που είναι όλη, που είναι όλη η σπονδυλική στήλη. Και είναι αυτό το πράγμα που μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο. Θα λέγαμε η μαγκούρα που μπαίνει μέσα στην είσοδο του κρανίου. Ο δεύτερος εγκέφαλος, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι το διανοητικό κομμάτι μας όλο που έχουμε. Και ο τρίτος εγκέφαλος είναι το συγκινησιακό κομμάτι μας. Με την έννοια ότι κάθε φορά που εμείς λέμε το κέντρο μας, Πρέπει να καταλάβουμε ότι λέμε για τον ανώτερο νου μας, άσχετα αν μετατρέπεται το πέρα στην καρδιά και λέμε έξω καρδιά. Κάθε φορά που κατεβαίνει η ενέργεια θα λέγαμε από αυτή τη σφαίρα που όλοι είσαστε και φεύγει από τον ακάσα και αρχίζει και εμψυχώνεται το σώμα σας και γίνεται φορέας, στην πραγματικότητα έρχεται και το πρώτο όργανο που αντιλαμβάνεται καθαρά τα ακασικά σας ρεύματα, α το πούμε έτσι, είναι η καρδιά και τα εκπέμπει σε παλμού. Και τα εκπέμπει, κάνει αυτή την εκπομπή. Μετά αυτό το δύο πράγμα, ανάλογα αυτό την ενέργεια, ανάλογα καθένας καθένα που είναι εστιασμένο ή στο νου ή στο ένστικτο, αν θα λέγαμε είναι ζωώδη περισσότερο ή πολύ πολύ νοητικό περισσότερο, αρχίζει και το εκφράζει από εκεί. Και έτσι αντί να είμαστε έξω καρδιά στην πραγματικότητα, βλέπουμε ότι μετατρέπουμε την ενέργειά μας να είναι νοητική, και έτσι μπαίνει ανάμεσα στα αρχεία που έχει ο καθένας και στα προγράμματα που τρέχει, ή ενστικτόδη, αυτά που λέμε πάθηκα μια φορά, με την έννοια ότι οι τάσεις της φύσης που έρχονται, οι μηχανισμοί μέσα μας που λειτουργούν στο υποσυνείδητο, μας παίρνουν εκείνη την ώρα τη συνείδηση. Έτσι κάθε φορά φαίνεται ότι ο εαυτό μας σπάει στα δύο αυτά άκρα. Εμείς όταν θέλουμε να ισορροπήσουμε τα αισθηκτόδη κομμάτια μας, για να διαφέρουμε από τα ζώα, γιατί τα ζώα είναι προγράμματα, ας το πούμε έτσι, και εμείς είμαστε προγραμματιστές, πρέπει να είμαστε πάνω από εκείνα τα αισθηκτόδη κομμάτια του υποσυνείδητου μας. Να ξέρουμε να προγραμματίζουμε το υποσυνείδητο ή να το λειτουργούμε σωστά. Και όταν θέλουμε να είμαστε κύριοι και του νου, πρέπει να μάθουμε να συγκεντρωνόμαστε και να πηγαίνουμε τόσο βαθιά μέσα μας, ώστε να δίνουμε τους σωστούς ορισμούς βάση της ανοιχτής καρδιάς μας, βάση δηλαδή του επίπεδου μας. Αν για κάποιο λόγο εμείς δεν μπορούμε να εστιάσουμε και να μάθουμε να έχουμε ανοιχτή καρδιά, όπως κάνουν παραδείγματο χάρη τα παιδιά, στην πορεία γινόμαστε ή εστικτόδη τύποι ή νοητικοί τύποι. Όπως καταλαβαίνετε τώρα και βλέπετε τους ανθρώπους, είναι σπάνιο να γνωρίσεις άνθρωπο που να έχει πραγματικά ανοιχτή καρδιά. Βέβαια, εδώ πέρα που με παρακολουθείτε και με τα πράγματα που κάνουμε και με τα μαθήματα που κάνουμε δοκιμάζουμε όλοι έτσι πτυχές του εαυτού μας για να μπορούμε να γίνουμε κύριοι και να μπούμε μέσα στο αγαθό κομμάτι μας ώστε μόλις μπούμε στο αγαθό κομμάτι μας να μπορούμε να έχουμε όλη εκείνη τη ματιά την ολοκληρωμένη τη μονοθεϊκιά θα λέγαμε να γινόμαστε ένα είδος θεού μέσα στον εαυτό μας που μπορεί και βλέπει ταυτόχρονα όλες τις απόψεις μας όπως ο υπάρχουν θα λέγαμε θεός του σύμπαντο ή του συλλογικού μπορεί και βλέπει ταυτόχρονα όλους τους ανθρώπους ή όλο το σύμπαν. Έτσι και εμείς σαν μικρογραφία που είμαστε, κατ' εικόνα και ομοίωση, και πρέπει να καταλάβουμε ότι και εμείς σαν θεοί που είμαστε του δικού μας σύμπαντο, μπορούμε να καταλάβουμε ταυτόχρονα όλους παράλληλους σε αυτούς που υπάρχουν μέσα μας. Έτσι λοιπόν Άλλοι είναι νοητικοί, α το πούμε αυτοί, φτιαγμένοι από εμάς λόγω των τραυμάτων που έχουμε περάσει και των εμπειριών στην πραγματικότητα που ζούμε, στη φυσική εννοώ πραγματικότητα, ή στην ψυχολογική πραγματικότητα την οποία ζει ο καθένα μέσα του, και άλλοι είναι ήδη, θα λέγαμε, φτιαγμένοι, προγραμματισμένοι, όπω έχουμε πει, εργοστασιακέ ρυθμίσει, που είναι το ένστικτο, η σοφία του ενστικτου. Γι' αυτό κάθε φορά το αίσθητο αντιπροσωπεύεται με την έννοια του δράκου που δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλη η αρχαία σοφία των εμπειριών που έχουμε πάρει όντας εσαρκωμένοι στη γη ή παραδείγματος χάρη σε άλλους πλανήτες. Με αυτή την έννοια του δράκοντος είναι όλη η εμπειρία ή όλη η αρχαία σοφία που μπορεί να εμπεριέχεται μέσα στο αισθηκτόδε υποσυνείδητο και ασυνείδητο κομμάτι μας. Παρόλα αυτά όμως τώρα που παίζουμε τους ανθρώπους που δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά σαν ζώα πολιτισμένα, ας το πούμε πολιτισμένα θα λέγαμε πιο πολύ διανοητικά ή τεχνολογικά αφυπνισμένα ζώα στην πραγματικότητα είμαστε εστικτόδι εστικτόδις όντα εστικτόδι όντα και όχι τόσο πολύ θα λέγαμε άνθρωποι βλέπουμε όμως τώρα σιγά σιγά έρχεται η τεχνολογικα αφυπνισμενα ζωα στην πραγματικοτητα ειμαστε εστικτοδι εστικτοδις οντα εστικτοδι και οχι τοσο πολυ θα λεγαμε ανθρωποι βλεπουμε ομως τωρα σιγα σιγα ερχεται η ωρα να μπορούμε αυτά τα άκρα να τα ισορροπούμε λίγο παραπάνω ώστε μόλις εμείς στάσουμε σε αυτή τη μεσότητα να ισορροπήσουμε αυτό που λέμε έστικτο με αυτό που λέμε νου. Πάντοτε λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει μια κατάκριση μέσα του καταλαβαίνει ότι πολλές φορές το έστικτο με το νου παίζουν έναν πόλεμο μεταξύ τους. Πολλές φορές για να μάθουμε εμείς να γίνουμε κύριοι ταυτιζόμαστε με το νου και αντί να συνεπάρχουν όλα και να λειτουργούν συμβιωτικά, αυτό που κάνουμε τι είναι τι περισσότερε φορέ, να πολεμάμε με το νου μα τα πάθη μα και με τα πάθη το νου μα. Έτσι λοιπόν κοβόμαστε σε δύο στρατόπεδα, όπω όλε τι διαστάσει οι οποίε καταλαβαίνουμε με τον φυσικό νου, έτσι ακριβώ και μέσα μα κόβουμε τον εαυτό μα σε κατώτερα και ανώτερα, σε υποσυνείδητα και συνειδητά, και όλα αυτά τα πράγματα γιατί έτσι μόνο μπορούμε με το φυσικό νου να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν όποιος θέλει να ισορροπήσει και να είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος πρέπει να περάσει αυτά τα επίπεδα, να μπορεί να κατανοήσει τα πάθη του για ποιο λόγο δουλεύουν, τι του δίνουν, ποιο είναι το μέτρο και βέβαια να μπορεί να κατανοήσει και το νου του για ποιο λόγο πάλι δουλεύει, πώς δουλεύει το νοητικό και ποιους ορισμούς και προγράμματα μπορούμε να δουλέψουμε μέσα σε αυτά. Όταν δεν καταλαβαίνουμε τη διαδικασία και ερχόμαστε με πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις κάνουμε πρακτικά, απλά είναι φαντασμένες πληροφορίες, μυστηριακές πληροφορίες, απόκριφες πληροφορίες, το πονηρό κομμάτι μέσα μας, επειδή θέλει να πάρει τη δύναμη, γιατί ξέρει ότι η πληροφορία είναι δύναμη, δεν ξέρει όμως ότι η δύναμη είναι αυτή που μπορείς να την κάνεις πραγματικότητα. Όταν κάτι λοιπόν εμείς το κυνηγάμε και ξεχνάμε πραγματικά ποιοι είμαστε, γιατί τα πάθη μας, το ένστικτο το έχουμε υποβιβάσει, το νου μας το έχουμε υπερτιμήσει ίσως, έτσι φεύγουμε από τη σωστή κλίμακα που ισορροπεί η καρδιά που είναι στη μέσα το πούμε τη ζυγαριάς και αρχίζει και έρχεται μια δυσκολία στη ζωή μας, παρόλο που εμείς με το εγώ μας θέλουμε να προχωρήσουμε, να μυθούμε, να εξελιχθούμε, να αναβαθμιστούμε, στην πραγματικότητα κάθιστερούμε, γιατί είπαμε ο νόμος ελάχιστης αντίστασης είναι να πηγαίνεις ακριβώς με την ψυχή σου. Όσο και αν φαίνεται ότι πάει πιο αργά από αυτά που νομίζει ο νου σας, στην πραγματικότητα πηγαίνει πιο γρήγορα. Γι' αυτό πάντα πρέπει να βλέπουμε ότι αυτές οι πληροφορίες που είναι άνετες μέσα μας είναι αυτές που κουμπώνουν κατευθείαν και ζούμε σε ένα συνεχόμενο κλικ 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 κάνοντας τα συνειδησιακά κλικ που μας φέρνουν σε μια κατάσταση εγρήγορσης και προόδου. Γι' αυτό σας έχουμε πει ότι πάντοτε η μέγιστη, η μέγιστη εκπαίδευση γίνεται όταν χρησιμοποιούμε το 3D, το ολογραφικό αυτό έτσι αυτό που λέμε φυσική πραγματικότητα. Γιατί δουλεύουν όλες οι αισθήσει που έχουμε και έτσι παίρνουμε πιο εμπειρικά τα πράγματα για να έχουμε παραπάνω πληροφορίες και να μπορούμε καλύτερα να τις κατανοήσουμε και να τις επεξεργαστούμε. Να καταλάβουμε τη διαδικασία με όλες τις αισθήσει ή τις υπεραισθήσεις που έχουμε. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί λοιπόν και το 3D για να μπορούμε να εκτιμήσουμε σωστά και να πάρουμε εμπειρικά το πράγμα. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο ότι αν εσείς διαλογιστείτε, αν διαβάζετε βιβλία, αν κάνετε οτιδήποτε θα αναβαθμιστείτε, φίλοι μου αυτό είναι μια καθυστερημένη εξέλιξη γιατί, γιατί μόνο εμπειρικά παίρνουμε τη μέγιστη πληροφορία και θα το καταλάβετε στη ζωή σας. Γι' αυτό λέω δεν πάνε να διαβάσετε βιβλία, δεν μπορεί να είστε θεωρία, 500 πράγματα. Αν δεν περάσετε να γίνουν σωστές καύσεις και ζυμώσεις θα καθυστερείτε και θα δείτε έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί πραγματικά να έχει διαβάσει λίγα βιβλία, να μην ξέρει πολλά πράγματα, να ξέρει μόνο αυτά που πραγματικά χρειάζεται για αυτές τις εμπειρίες της ζωής του και να συνεχίζει να κάνει εμπειρίες, εμπειρίες, εμπειρίες και μόνο να ξέρει να τις αναλύει σωστά. Έτσι ακριβώς θα δείτε ότι εκεί πέρα πάει η ανθρωπότητα με τα νέα παιδιά που έρχονται γιατί θέλουν να πάρουν εμπειρικά πιο πολλά τα πράγματα αν και σε εμά φαίνεται λίγο περίεργο επειδή εκείνα βγαίνουν πιο αγαθά στην πραγματικότητα και τα βλέπουμε σαν Αμερικανάκια και λέμε τώρα πού πάνε αυτά μωρέ δεν καταλαβαίνουμε σαν ρομπότ και έτσι είναι στην αρχή αλλά μετά που σιγά σιγά θα τα εξελιχθεί η ανθρωπότητα και θα αλλάξουν οι γενιές αυτή η αγαθότητα θα λέγαμε θα υπάρχει σαν μια ειρήνη γιατί στην πραγματικότητα αν είναι όλοι πιο αγαθοί δεν θα υπάρχουν τόσες πονηρές ψυχές για να πρέπει εμείς να είμαστε πονηροί για να τις καταλάβουμε ξεκινάνε άλλου είδους μαθήματα θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που βλέπουμε τον εαυτό μας να γίνεται πιο αγνός, να έρχεται πιο πολύ στο κέντρο δεν είναι επειδή απαξιώνουμε αλλά επειδή ενσωματώνουμε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα έξω από εμάς. Πρέπει να το καταλάβουμε. Όσο και να νομίζουμε ότι κάτι πάμε να φύγουμε από αυτό, στην πραγματικότητα ποτέ δεν φεύγουμε. Παρόλα αυτά έρχεται εκείνη η ώρα που επειδή ξαναγυρίζει, με την ένταση που εμείς πάμε να το διώξουμε, με την ένταση εκείνη θα έρθει. Και τώρα περνάει από το μυαλό μου εκείνη την ώρα το τι σημαίνει εθισμός. Για να μιλήσουμε λίγο και να καταλάβουμε για ποιο λόγο εθίζονται οι άνθρωποι στα ναρκωτικά ή στι ενέργειε τι οποίε του κάνουν να ξεχνάνε την πραγματικότητα. Για να το αναλύσουμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, εσεί γράψτε τι ερωτήσει σα και τα θέματά σα για να μπορούμε να εξηγήσουμε και να συμμετέχετε ακόμα πιο ενεργά έτσι, και να συνδημιουργήσουμε και μετά να τα μοιράσουμε στον κόσμο. Όσον αφορά λοιπόν τον εθισμό, και εσείς που είσαστε ψυχολόγοι μπορείτε να ακούτε ή θα ακούσετε, και εσείς που βοηθάτε ανθρώπους που έχουν εθισμό ή και οι ίδιοι για τους δικούς σας εθισμούς που μπορεί να έχετε. Όσον αφορά λοιπόν τον εθισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι εμεί λειτουργούμε όπως λειτουργεί το σύμπαν. Είμαστε ένα μικρό σύμπαν και οτιδήποτε εκπέμπουμε φτάνει στα δικά μας άκρα τη σφαίρας που είμαστε και ξαναγυρίζει. Τίποτα δεν υπάρχει απ' έξω. Και επειδή τίποτα δεν υπάρχει απ' έξω, όλο και ξαναγυρίζει αυτό το πράγμα που πάμε να διώξουμε, σας είπα, με μεγαλύτερη δύναμη. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί αυτό το συνέστημα που του φέρνουν όλα αυτά τα πράγματα, που ξαναβλέπει αυτό το πράγμα που έχει αρνητικές επιπτώσεις πάνω του, γιατί το κοιτάει αρνητικά. Δεν μπορεί να έχει μέσα του αυτό το βάθος για να μπορεί να αλλάξει τον προγραμματισμό του. Δεν έχει μάθει να είναι προγραμματιστή. Άρα κάθε φορά που τα αποφεύγει είπαμε ότι θα έρχεται και με τη μεγαλύτερη δύναμη όσο ακριβώ η δύναμη για να το αποφύγουν. Έτσι λοιπόν θα είναι σαν να του γεμίζει σιγά σιγά το δικό του σύμπαν ακριβώς γιατί αυτός πάει συνέχεια να το αποφύγει και να κοιτάξει αλλού. Όσο λοιπόν φτάνει και γεμίζει το σύμπαν το από αυτού δεν θα έχει πουθενά να πάει. Και αυτό το πράγμα καταντάει σαν να έχει μια μόνιμη κόλαση στην πραγματικότητά του. Και έτσι, αφού έχει μια μόνιμη κόλαση στην πραγματικότητά του, η μόνη λύση πάντοτε είναι, γιατί πάντοτε θα του τη δίνει το μυαλό. Γι' αυτό και ο είναι πιο πολύ, θα λέγαμε, στο μυαλό παρά στο κορμί. Πάντοτε θα του δίνει το μυαλό τη λύση για να μην πονάει σαν παυσίπονο. Οπότε εκείνη την ώρα που θα έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, όλη αυτή η κόλαση που θα περνάει είναι φυσικό να μην έχει άλλη απάντηση και ως λύση θα πηγαίνει ή στα ναρκωτικά ή στο ψέμα ή στο σβήσιμο της μνήμης ή 500 πράγματα για να αποφύγει θα λέγαμε τον πόνο για να ζήσει, για να επιβιώσει. Εμείς στα μαθήματα που κάνουμε όπως ξέρετε ξέρουμε να γινόμαστε προγραμματιστές και να συμμετέχουμε με όλα τα πράγματα που υπάρχουν στο σύμπαν σαν συνεργάτες και να μπορούμε να αλλάζουμε, θα λέγαμε, την δόνηση την ίδια της ερμηνείας για να μπορούμε να ερμηνεύουμε διαφορετικά ώστε να μπορούμε να χειριστούμε το οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας. Με λίγα λόγια λοιπόν, η έννοια του εθισμού δεν έχει να κάνει παρά μια εσωτερική άρνηση καθώς ο άνθρωπος νιώθει αυτή την κενότητα λόγω αποκοπής. Όταν μέσα σου νιώθει το Θεό, όταν μέσα σου νιώθει όλα αυτά τα πράγματα, ξέρει για ποιο λόγο ήρθε, ξέρει πώ δουλεύει η μηχανική του σύμπαντο, ξέρει σε πάση περιπτώσει όλα αυτά που λέμε, η ζωή σα είναι διαφορετική. Ξέρετε όλα πράγματα, υπάρχει μια αιτία από πίσω και όλα μπορούν να βιωθούν θετικά. Ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι λοιπόν είναι σαν να κρατάτε μια θετική στάση από το να βιώνετε συνέχεια την κενότητα μέσα σα, που είναι θα λέγαμε ένα αίσθημα έλλειψη ένα αίσθημα αποκοπής, ένα αίσθημα μοναξιάς. Κάθε φορά λοιπόν που εσείς θέλετε να φύγετε από αυτό το πράγμα, αντί να κάθετε και να πολεμάτε με τις καταστάσεις, πρέπει να αλλάζετε τις ερμηνείες σας, να θυμηθείτε ποιο είστε, έτσι, για να ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτά που δημιουργείτε, που δημιουργείτε εσείς για να ξανάρθουν σε εσά. Όλα είναι δώρο από εσά για εσάς. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι κάθε φορά εμείς που νιώθουμε όλα αυτά τα πράγματα είναι εξαιτία αποκοπής. Για κάθε συνέστημα που βλέπετε μέσα σας, για κάθε αρνητικό συνέστημα και θετικό που βλέπετε μέσα σας, το σώμα λόγω των αντιστοιχειών δημιουργεί, αντίστοιχα δηλαδή, μία ουσία, μία χημεία ίδιας ποιότητας. Γι' αυτό και γίνονται οι ασθένειες και γι' αυτό και γίνονται και όλα τα άλλα πράγματα που ξέρετε που λέμε τα αυτοάνοσα και όλα τα ψυχοσωματικά. Κάθε φορά που εσείς λοιπόν φτάνετε σε εκείνη τη δόνηση μέσα σας ώστε να ενεργοποιείτε αυτό που λέτε δάκρυα δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνη την ώρα μέσα από τα μικρά κρυσταλάκια που υπάρχουν στα δάκρυα να μπορείτε να εξωτερικεύετε και να αποσυμπιέζετε όλα αυτά τα αρνητικά χημικά που έχετε, φτιαχ... που έχετε φτιάξει μέσα σας από τα διάφορα αρνητικά αρχέτυπα και προγράμματα που έχετε. Έτσι λοιπόν καμιά φορά λέμε δάκρυα χαράς, δάκρυα λύπης. Δεν είναι τίποτα άλλο η αποσυμπίωση γιατί η αντανάκλαση όλων των αρχετύπων που έχουμε μέσα στο νου μας δημιουργούν, σας είπα, τα ίδια πράγματα, έτσι, μαγνητικά, συγκεκριμένε ουσίες που η δόνησή τους είναι η ίδια και αυτή αρνητική. Και όλα αυτά γίνονται μέσω των διαφόρων κρυστάλλων που υπάρχουν επειδή κρατάνε παραπάνω δονήσει. Προγραμματισμένα μικρά μικρά κρυσταλάκια. Γι' αυτό στην πραγματικότητα λέμε ότι αν πραγματικά φτάσετε σε αυτό το βάθο και κλάψετε σπαραχτικά για ένα πράγμα επειδή πραγματικά το βιώσατε, ανεβήκατε στο αστρικό επίπεδο σα και είδατε πόση ενέργεια εκτό από αυτή που λαμβάνετε εσεί τη λαμβάνουν όλοι όσοι πονέσανε, τότε ξαφνικά εκείνη την ώρα όλοι οι πονέσανε επειδή τους νιώθετε σαν ένα και καταλαμβάνετε ακριβώς τον χώρο και τον ρόλο που παίζουν μέσα σας στο αστρικό πεδίο, έρχεται μια τεράστια συγκίνηση η οποία καταλήγει σε σπαραχτικά κλάματα και αυτό το πράγμα είναι η πραγματική εξηλίωση που όλοι περνάμε όταν θέλουμε να περάσουμε σε μια φάση εφησύχασης, κάθαρσης και αναβάθμισης τότε μόνο καταλαβαίνουμε πραγματικά πως από αυτά τα δάκρυα στην πραγματικότητα βγαίνουν όλα αυτά τα τραύματα τελείως που βρισκόταν στο νοητικό αλλά και στο συναισθηματικό αλλά και στο χημικό σας σώμα. Γι' αυτό λέμε δεν είναι οι ψευτομετάνοιες τίποτα άλλο παρά η κοροϊδία του νου. Όταν μάθετε να είστε ειλικρινείς και ανεβάστε την εσυναίσθηση τότε θα δείτε πόσο παρακτικά μέσα σας μπορείτε να φτάσετε σε αυτό το ξέσπασμα και να μπορείτε μετά να νιώσετε ότι η πραγματική συγγνώμη, η πραγματική μετάνοια ήρθε στον εαυτό σας. Τότε θα δείτε ότι μετά από αυτά τα δάκρυα θα λέγαμε, από αυτήν την αποσυμπίεση θα νιώσετε τόσο ανακουφισμένοι, τόσο γαλήνοι που θα έρθει εκείνη την ώρα σαν να μιλάει μέσα σε εκείνη την ώρα ο Θεός σας σαν να κατέβηκε και την ώρα ο Θεός σας. Σαν να αφήσατε χώρο τελικά από όλο αυτό το πράγμα που είχατε γεμίσει για να έρθει το καθαρό και διώξατε το ακάθαρτο. Αποσυμπιέσατε τον εαυτό σας. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα οι γρήγορε λύσεις που κυνηγάει ο πονηρός των ανθρώπων μαζί με τη μηχανική φαντασία που είναι φτιαγμένοι σαν τα παιδιά να πιστεύουν σαν γιουβασίλειδες και τέτοια πιστεύουν ότι ανά πάσα στιγμή χωρί να κάνουν την εργασία που χρειάζεται, ακυρώνουν το 3D, ακυρώνουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, ακυρώνουν το κακό, τα ακυρώνουν όλα, γιατί νομίζουν ότι γίνονται χωρί αιτίε. Ότι είναι κάτι άλλο που αυτοί δεν συμμετέχουν. Ότι είναι κάτι άλλο που δεν θα έπρεπε να το ζήσουν. Ότι είναι κάτι άλλο που όμω δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή παίζουν το Θεό στη θέση του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς μιλάμε για να μάθετε να σέβεστε το Θεό, Μιλάμε ότι πρέπει να σέβεστε όλα αυτά τα πράγματα που θεωρείτε ότι είναι αρνητικά, επειδή εσά δεν σα αρέσουν. Όμω στην πραγματικότητα, φίλοι μου, εκείνη την ώρα η μέγιστη αποδοχή μα κάνει να κοιτάξουμε και πραγματικά να γίνουμε καλύτεροι. Τίποτα δεν φεύγει απ' έξω, είπαμε, και τίποτα δεν είναι απ' έξω από το δικό σα σύμπαν. Κάθε φορά λοιπόν που εσεί νιώθετε όλα αυτά τα πράγματα, που φεύγετε λοιπόν από την ενοχή η ενοχή θα φύγει από μέσα σας, αυτή η άρνηση, μέσω των δακρύων. Και όλα αυτά τα δάκρυα, όταν είναι της ψυχής, είναι γεμάτα άμα τα πιάσετε και τα αναλύσετε, με πολύ διαφορετική δόνηση. Γι' αυτό και στα παραμύθια ακούτε ότι χρειάζονται και μερικές σταγόνες από τα δάκρυα μια αγνής κοπέλας ή οτιδήποτε άλλο, εκεί που κάνουν τα μαγικά οι μάγισσες. Και πολλές φορές από τις παραδόσεις υπάρχουν πάρα πολλές αλήθειες αποκρυφιστικές και μυστηριακές για τα πράγματα που εμεί τα ακούμε και λέμε απαραμυθάκια. Στην πραγματικότητα, παλιά, επειδή οι άνθρωποι, σα είπα, στι πιο παλιέ εποχέ είχαν αυτή την ευκαιρία, α το πούμε έτσι, να είναι πιο κοντά στο πνεύμα και στη διέστηση, ορισμένα πράγματα τα αντιλαμβανόντουσαν. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ήταν τόσο πολύ στην τεχνολογία και στην ύλη όπως είμαστε εμείς. Κόσμο με ρωτάει συνέχεια, μου λε στα μάτια ποιοι είναι πιο σοφοί, αρχαίοι Έλληνε ή, ή εμεί. Πού υπήρχε πιο πολύ ο πολιτισμό, παλιά ή τώρα. Γιατί πέφτουν σε ένα λάθο να συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Όπω κάνουν συνέχεια με το φυσικό νου. Νομίζουν ότι όλη η ιστορία τη ανθρωπότητα διαδικάζεται σε μία μόνο πραγματικότητα. Όμω φίλοι μου, δεν είναι έτσι. Η ιστορία τη ανθρωπότητα είναι σε πάρα πολλέ θα λέγαμε παράλληλε πραγματικότητε και διαστάσει, γι' αυτό και παθαίνουν σύγχυση οι διάφοροι άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν σε άλλε πραγματικότητε το τι συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν η ιστορία είναι μπερδεμένη, γιατί υπάρχουν πολλέ παράλληλε πραγματικότητε και έτσι λοιπόν όταν αλλάζει διάσταση κάτι είναι τελείω διαφορετικά. Αν θέλουμε λοιπόν να το συγκρίνουμε, θα δούμε ότι εκείνε τι εποχέ προκατακλυσμιαία, α το πούμε, η ανθρωπότητα μπορεί να έχει παραπάνω διαισθητικότητα και να αντιλαμβανόντουσαν πράγματα που ήταν πιο κοντά στο πούμε στο πνεύμα αλλά δεν είχε τόσο πολύ σε έξαρση την νοητική ευχέρεια όπως την έχουμε εμείς. Από την άλλη, τι σας είχα πει, τότε με, την, με τον πολιτισμό τον ελληνικό που έπεσε μια οκτάβα θα λέγαμε η ανθρωπότητα προς την ύλη η εξέλιξή της ήταν να πέσει μια οκτάβα προς την ύλη, εκείνη την ώρα ξεκίνησε και δημιουργήθηκε παραπάνω, θα λέγαμε, η δομή αυτή της σκέψης, να μπορείς να έχεις δομημένη σκέψη. Έτσι λοιπόν από τη διέστηση πήγαμε στη σκέψη και φτάνει η μεγάλη αλλαγή στο ανθρώπινο γένος. Μέσα από τη σκέψη, αν και όπως οι κάνανε μαζί ισχωρούσε ή, ή αναπτύσσανε μέσα τους τη διέστηση της παραδόσεις και τις, εφ... τις ιδιότητες που είχαμε από τις πιο παλιές θα λέγαμε, γενεές της ανθρωπότητας, τότε θα μπορούσατε να φτάσετε σε ένα εξελικτικό, θα λέγαμε, πεδίο, ενεργοποιώντας και τα δύο, και τη διέστηση που ανήκει στο αστρικό κομμάτι του εαυτού μας, αλλά και το φυσικό, θα λέγαμε, νου, που τώρα έτσι φτάνει σαν περιόριστες τεχνολογικές τα λέγαμε έτσι, επιτυχίες. Άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό που λένε να συγκρίνουμε με την έννοια ποιοι είναι καλύτεροι, ποιοι είναι χειρότεροι. Σε άλλα πράγματα λοιπόν η εξέλιξη σου δίνει άλλου είδους επεκτάσεις, Σάλα άλλα πράγματα η εξέλιξη σου δίνει άλλου είδους επεκτάσεις. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να χειριστούμε καλά το νου, θεωρούμε ότι οι παλιοί ήταν καλύτεροι. Αν όμως δούμε στην πραγματικότητα, θα δούμε ότι τώρα έρχεται όλη αυτή η έννοια να γίνουμε πιο πολύ νοητικά όντα, να ασχοληθούμε πιο πολύ με το νου μας και ότι είχαμε ξεκινήσει από το ένστικτο και όπως σας είπα στα αυτά τα τρία μέρη θα πάμε στο νου όπως πηγαίνουμε τώρα και μετά θα ξανάρθουμε στην αγαθότητα της καρδιάς. Έτσι λοιπόν, ακριβώς και στα επίπεδα και στις είναι σαν να είχαμε την αστρική μορφή μας και μέσα στην αστρική μορφή μας να μπορούσαμε να ονειρευόμαστε οτιδήποτε πράγμα και να ζούμε στο όνειρό μας και μετά γίναμε φυσικά όντα και αυτά τα όνειρα αντί να τα ζούμε μόνο μέσα μας τα παίζαμε απ' έξω. Γι' αυτό λέω ότι παίζετε στην πραγματικότητα τα όνειρά σας με τη ζωή σας. Και στην πορεία η ανθρωπότητα θα ξαναφτάσει εκεί πέρα πάλι να ξαναέρθει σε αυτή την αστρική, θα λέγαμε, κατάσταση του ονειρόκοσμου. Αυτή η ισορροπία λοιπόν μέσα φίλοι είναι που πρέπει να πετύχουμε. Αυτή η ισορροπία και βλέπετε κάθε φορά αυτό το εκρεμές που πηγαίνει από άκρο σε άκρο δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το πέρα το πράγμα που σας έχω πει. Όταν εμείς το καλό μέσα μας το σκεφτούμε ότι είναι στη μέση και όχι στα άκρα τότε θα ξέρουμε λοιπόν ότι κάθε άκρο είναι στην πραγματικότητα αυτό που μας καθυστερεί. Γιατί είναι μόνο πολικό, γιατί δεν έχει μεσότητα, γιατί ταυτιζόμαστε με τον Απόλλω, γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός και ο πόλεμος. Γι' αυτό πάντοτε θα λέγαμε η αλήθεια είναι στη μέση. Γιατί είναι και οι δύο πόλοι ενωμένοι η αλήθεια. Δεν είναι μόνο η μία, μόνο η άλλη. Μόνο στο 3D το βλέπουμε αυτό. Γι' αυτό όταν με ρωτάγανε παλιά... Στα τι είναι τελικά, υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός και είναι όλα στην πραγματικότητα ίδια και υπάρχει μόνο η νομοσύνη. Υπάρχει αυτό που λέμε ο ένας ή είναι τα πάντα και του εξηγούσα ότι είναι και τα δύο μαζί. Και ο ένας είναι και τα πάντα είναι. Γι' αυτό λέμε όλα σε ένα. Γιατί είτε είναι όλα, αναλόγως πώς θα εστιάσει το συλλογικό μας και πώς θα εστιάσουμε και θα δούμε τα πάντα να υπάρχουν αλλά χωρίς συνείδηση, είτε είναι ένα με συνείδηση που είναι η νοημοσύνη όλων των πραγμάτων. Αν το μυαλό σας λοιπόν δεν ανέβει να μπορεί να δουλέψει πιο πάνω ο νου σας στην πραγματικότητα και δεν μπορεί να πάει ακόμα μετά πιο πάνω από τον ηλεκτρισμό και να γίνει κβαντικό, δεν θα μπορέσει να καταλάβει την κβαντική πραγματικότητα. Όταν το μυαλό μας δουλεύει κφαντικά δουλεύει στην πέμπτη διάσταση. Στην πέμπτη διάσταση λοιπόν σας έχω είμαστε έξω από το γραμμικό χρόνο. Στην πέμπτη διάσταση μπορούμε να δούμε πολλές παράλληλες πραγματικότητες και κύκλους της ζωής. Στην πέμπτη διάσταση είναι που φανερώνονται τα μυστήρια της ζωής. Μου λέγανε για το τρίτο μάτι. Τι σας έχω πει. Του λέω το τρίτο μάτι δουλεύει κανονικά συνέχεια απλά είναι συνεχόμενα σε κατάσταση επειδή όλα τα τσάκρα ενώνονται σε κατάσταση λιθάργου επειδή η εστίαση σας είναι στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο και αυτά ακόμα δεν τα έχετε ισορροπήσει δεν είναι ότι δεν λειτουργεί, μια χαρά φαντάζεστε υπάρχει όμως και κάτι άλλο όταν μου λένε και πώς εμείς μπορούμε να δούμε τις άλλες διαστάσεις οι άλλες διαστάσεις έρχονται όταν κοιμόμαστε ξέρετε όλοι για το DMT ή οι περισσότεροι. Αυτό το, όπω το λένε χημικά, που τώρα δεν μπορώ να το πω, θα μπερδευτώ γιατί δεν θυμάμαι ακριβώ πώ λέγεται. Και το DMT, αυτά τα αρχικά λοιπόν, είναι από το να δένα πινεά λοιπόν αυτή η ουσία που βγάζει για να μας βοηθάει και τη δημιουργεί θα λέγαμε ο εγκέφαλο να μπορούμε μέσω αυτή της ουσίας να μπορούμε να φύγουμε στις ανώτερες διαστάσεις εκτός της φυσικής πραγματικότητας με σκοπό να ξαναεισχωρήσουμε στο πνεύμα για να κάνουμε recharge, να φύγει ο νους από την κατάληψη του φυσικού σώματος για να μπορεί να ξαναγεμίσει το σώμα, έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε πει ότι το σώμα μας και το 3D είναι προβολή της συνείδησή μας. Εμείς το πνεύμα ζούμε. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αντέξει χωρίς ύπνο το σώμα. Γιατί η πραγματική πηγή μας είναι στο πνεύμα. Και αν δεν ξαναπηγαίνουμε στο πνεύμα, δεν μπορούμε να ξαναγεμίσουμε, γιατί εκεί είναι η δύναμή μα, εκεί είναι το φως μα. Άρα πρέπει να ξαναγυρνάμε στο πνεύμα για να γεμίζουμε το illusion που λέγεται το matrix αυτό, το 3D. Αν η φυσική πραγματικότητα ήταν αληθινή με την έννοια της ουσίας, τότε δεν θα υπήρχε λόγος να κοιμόμαστε και δεν θα χρειαζόταν έτσι, να πάρουν όλα τα όντα συγκεκριμένη ενέργεια από το πνεύμα. Όσο πιο αποκομμένος είναι από το πνεύμα κάποιος, τόσο πιο χρειάζεται να ξανααφήσει να ενωθεί για να μπορεί να κάνει το γέμισμα που λέμε. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς από τον Αδύνα Πινεάλ μάθουμε να δημιουργούμε αυτό το DMT χωρίς μόνο να κοιμόμαστε, είναι σαν να ανοίγει περισσότερο το τρίτο μάτι, το έκτο τσάκρα, όπως το ξέρετε μερικοί ας το πούμε έτσι, και να μπορούμε εν ζωή εγρήγορσης, δηλαδή στην καθημερινότητά μας, χωρίς να χρειάζεται να κοιμηθούμε, να πέφτουμε σε διαλογισμούς με κλειστά μάτια, να μπορούμε να έχουμε επαφή με τις πιο εσωτερικές, θα λέγαμε, δονήσεις και διαστάσεις. Αυτό ακριβώς που βλέπετε τώρα με μένα που δεν χρειάζεται να ψωκιμηθώ, να γίνω medium, να κάνω, να δείξω. Αλλά σα μιλάω πολλέ φορέ έτσι, με μια κατάσταση που τη διατηρώ, είτε πίνουμε καφέ, είτε, μιλάμε, είτε κάνουμε το οτιδήποτε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το πράγμα. Να μπορεί η συνείδηση να δουλεύει και με το αστρικό επίπεδο ταυτόχρονα με το φυσικό. Όταν λοιπόν η συνείδηση έχει εγρήγορση στον αστρικό σας χώρο, όπως το φυσικό σας ζώο, στο, στο φυσικό σας χώρο, αυτοί οι δύο οι χώροι ενώνονται στην πραγματικότητα και έτσι οι πληροφορίες δεν είναι μόνο των πέντε αισθήσεων, οι πληροφορίες ξεκινάνε και είναι παραπάνω διαστάσεων. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα μπορεί να είστε εδώ πέμπτο διάστατη, μπορεί να είστε εδώ αυτές οι διαστάσεις που νομίζετε ότι λείπουν. Όταν πρέπει να το κάνετε όμως αυτό, θα πρέπει να μάθετε να κάτσετε και να ανοίγετε παραπάνω σε εισαγωγικά το τρίτο σασμάτι μάτι με την έννοια αυτή που σας είπα να μπορείτε να τροποποιήσετε έτσι το χημικό σας σώμα ώστε να μπορεί να βγάζει παραπάνω αυτή την ουσία. Βέβαια υπάρχουν μερικοί, μερικές μέθοδοι, μέθοδοι που δίνουν κάτι συγκεκριμένα ουσίες έτσι σαν ναρκωτικά DMT και άλλοι κάνουν μερικά ταξίδια. Ανοίγουν μερικές πύλες σε πει, του εαυτού τους και βλέπουν ορισμένα πράγματα. Όμω, αυτά τα πράγματα που βλέπουν, αν δεν έχουν και την κατάλληλη θεωρία από πίσω, δεν μπορεί ο νους να τα εξηγήσει παρά μόνο μέσα από τα φίλτρα που ο κάθε άνθρωπο σε εκείνο το επίπεδο έχει. Όσο πιο πολύ αμάθεια έχει για το μηχανισμό του σύμπαντο, τόσο πιο πολύ δημιουργεί ο εγκέφαλό του παραμυθάκια, όπω ένα παιδί όταν του λέμε μια ιστορία και δεν έχει βγει στην πραγματικότητα να δει πώ είναι. Αυτά που του λέμε, επειδή δεν μπορεί να ξέρει πώς ακριβώς είναι γιατί δεν συμμετέχει στην καθημερινότητα, τα φαντάζεται με έναν τρόπο δικό του. Έτσι δεν είναι το παιδί και λέμε με τη φαντασία του. Και μια που είπαμε αυτό, καταλαβαίνετε πώς τώρα ε, ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι στα παιδιά πρέπει, επειδή σας είπα αυτό το πράγμα, να τους δίνουμε την ικανότητα να μπορούν να μαθαίνουν μέσα από τον ενθουσιασμό τους και επίσης να συμμετέχουν στα κοινά της καθημερινότητας ζώντας μέσα ακριβώς σε αυτά τα πράγματα που ζουν έτσι και οι μεγάλοι. Να τα αφήνουμε δηλαδή να κάνουν τη δική τους εξερεύνηση ακριβώς για το λόγο που σας είπα για να μπορούν μετά η φαντασία τους να ξέρει και οι γνώσει που παίρνουν να τι εφαρμόζει στο μυαλό του αντανακλαστικά σωστά, ώστε μπορούν να γίνουν σωστά πρακτικέ μέσα στην κοινωνία. Όταν τα παιδιά όμω δεν τα αφήνουμε να μεγαλώσουν φυσικά και δεν τα αφήνουμε να περάσουν εμπειρικά μερικά πράγματα, να τα πλακώνουμε συνέχεια σε θεωρίε, που ούτε χρήσιμε του είναι στην πραγματικότητα, αλλά και γεμίζουν συνέχεια το μυαλό του, είναι σαν να μην τα αφήνουμε να αναβαθμιστούν. Απλά να τα κάνουμε ρομπότ. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει και μάθει πραγματικά πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, θα αλλάξουν όλα τα πράγματα και το μεγαλύτερο πράγμα που θα αλλάξει είναι το πώς μεγαλώνουμε ένα παιδί. Δεν πάμε με το σύστημα, αντί καταλαβαίνω ότι μερικοί άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο σύστημα. Οπουδήποτε το παιδί λοιπόν πρέπει να πάει, είναι γιατί πρέπει μόνος του σιγά σιγά να αρχίζει να παρακολουθεί. Και μόλι παρακολουθεί το παιδί και αρχίζει και βλέπει την πραγματικότητα, χωρί να το μαθαίνουμε τίποτα, ούτε να το πιέζουμε, μετά όλη η φαντασία με το πνεύμα, η ένωση που έχει, θα μπορεί πρακτικά να γιορθεί και θα βγαίνουν τα παιδιά επιστήμονε, γιατί ξέρουν ότι η φαντασία του θα εφαρμόζεται. Όμω βλέπετε τι γίνεται με τη σημερινή νεολαία. Κοιτάξτε πώ θα έχουν πλακώσει και οι θεωρίε, οι ιδεολογίε, στα κόμματα, στι πολιτικέ. Και τα παιδιά είναι εκτό πραγματικότητα. Πολεμάνε για το καλό και στην πραγματικότητα δουλεύουν. Πολεμάνε δίθεν για την αγάπη και στην πραγματικότητα τα εκμεταλλεύονται. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί, γιατί έχουν ισχυρή φαντασία, είναι αγνά, και όμω οι άλλοι εκμεταλλεύονται αυτή τη φαντασία του με την αγνότητα και του βάζουν να πιστεύουν σε ουτοπίε, γιατί αυτά τα πράγματα πρακτικά δεν είναι εφαρμόσιμα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ένα άνθρωπο που δεν έχει ζήσει τη ζωή να μάθει πώ είναι ακριβώ η ζωή. Πώς μπορεί η φαντασία του να γίνει πρακτική. Ξαναγυρνάμε στο ίδιο λοιπόν θέμα και λέμε παιδιά ζήστε τη ζωή σας γιατί οι ψυχές σας ακόμα είναι παιδικές. Μάθετε λοιπόν να ξεκινήσετε και να ζείτε πραγματικά τη ζωή σας. Να αφαιθείτε στον ενθουσιασμό σας. Να πάρετε την εμπειρία σας. Όσο χρονών και να είστε. Έγινε λάθος η εκπαίδευση. Καταλάβετε το. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα ξυπνήσει μέσα σας ο ενθουσιασμός. Κάθε νέος θέλει περιπέτεια. Κάθε γέρο θέλει ασφάλεια. Ξεκινήστε γιατί η ψυχή σα ποτέ δεν γερνάει. Αφεθείτε όπου και να είστε, με τι δυνατότητε που έχετε, να ζήσετε γιατί εδώ ήρθαμε για εμπειρίε. Μην νομίζετε ότι έχετε πάρει αρκετέ επειδή κρύβεται ένα είδο απογοήτευση μέσα σα. Μην νομίζετε ότι έχετε πάρει αρκετέ εμπειρίε επειδή υπάρχει ένα κρυμμένο είδο κατάθλιψη μέσα σα. Ποτέ δεν έχουμε αρκετέ εμπειρίε. Πάντα οτιδήποτε πράγμα υπάρχει μπορούμε να το δούμε κάθε φορά από τον όροφο τον οποίο επιλέγουμε να είμαστε συνειδησιακά. Γιατί με ρώτησε κάποιο την άλλη φορά μου λέει «Α, μάτι μπήκες εσύ εκεί πέρα, έκανες εσύ αυτό και όλα τα πάντα μπορώ να κάνω». Αυτό όμως πάει να πει ότι οτιδήποτε κάνω, το κάνω με άλλη συνείδηση. Με άλλη συνείδηση. Ξέρετε τι σημαίνει με άλλη συνείδηση. Είναι άλλο πράγμα. Το ότι είναι άλλη συνείδηση δεν πάει να πει ότι κάνω το ίδιο πράγμα. Με άλλη συνείδηση, επειδή η συνείδηση δημιουργεί πραγματικότητε, είναι άλλη διάσταση, είναι άλλο πράγμα. Θα δείτε λοιπόν τι εννοούμε, τι εννοούμε ζωή μα όταν λέμε από το παρόν εκπέμπεται το μέλλον και το παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι επειδή εσείς τα γεγονότα τα κοιτάτε με άλλο μάτι, στην πραγματικότητα μόνο που τα κοιτάτε με άλλο μάτι και παίρνετε άλλη πληροφορία, από το ίδιο σε εισαγωγικά γεγονός, επειδή παρατηρητής και παρατηρούμενο είναι ένα στην πραγματικότητα, τον γεγονός, το γεγονός πάβει να είναι το ίδιο. Εσάς σας λέτε το ίδιο γεγονός, αλλά το κοιτάω διαφορετικά. Όχι, είστε σε μια άλλη πραγματικότητα που είναι τελείως διαφορετικό το παρελθόν. Και έτσι έρχεται η θεραπεία. Γιατί ποτέ δεν ήσασταν εσείς το τραυματισμένο παιδί. Ποτέ δεν ήσασταν εσείς ο άρρωστος. Ποτέ δεν ήσασταν εσείς το οτιδήποτε. Ξεχωρίζετε τον εαυτό σας, η πραγματικότητα που είστε, για κάθε αρχή από αυτό το γεγονός που ταυτίζεστε και νομίζετε ότι ξαναπηγαίνετε εκεί, αλλά με άλλη συνείδηση. Κάθε φορά που γίνεται μια καινούρια συνείδηση στο τώρα, αλλάζουν όλες οι παράλληλες που ενώνεστε. Μπορεί εσά για να έχετε τι σχέσει να σα φαίνονται ίδιε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση παρά μόνο τη σχέση που του βάζετε εσεί. Όταν αρχίζετε να καταλάβετε αυτά τα πράγματα, θα μπορείτε στο εδώ και τώρα να επιλέγετε κάθε φορά ποιο θέλω να είμαι. Ανεξαρτήτως από τα βήματα στην άμμο, σα έχω ξαναπεί, διαλέγετε κατεύθυνση. Όταν διαλέγετε κατεύθυνση, δεν κοιτάτε πίσω τα βήματα στην άμμο που πηγαίνετε. Μπορείτε οπουδήποτε θέλετε να πάτε. Έτσι τόσο κουτό φαίνεται όταν εμείς κοιμόμαστε και φυσικά από τα βήματα στην άμμο λέμε που πήγαινε αυτός ευθεία θα πάει αφού κοιμάται. Αφού ευθεία πήγαιναν τα βήματα από πίσω αυτή είναι η πορεία του. Έτσι λέμε. Αν όμως έχετε εγρήγορσης δεν πάνε τα, να είναι 10 χιλιόμετρα τα βήματα στην άμμο. Όποτε θέλετε πάτε δεξιά ή αριστερά ή συνεχίζετε ευθεία. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι η μνήμη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιλογή. Η μνήμη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιλογή. Όταν καταλάβετε ότι η μνήμη είναι μια επιλογή, μπορείτε να θυμάστε αυτό που θέλετε να θυμάστε. Δηλαδή να ενώνεστε με πραγματικότητες τις οποίες επιλέγετε για να μπορείτε να έχετε τα ανάλογα αποτελέσματα και τις ανάλογες δονήσεις. Αυτό που λέμε κληρονομιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιλογή, μόνο που την κάνουμε ασυνείδητα. Έτσι λοιπόν, επειδή ο άνθρωπο σα είπα δεν έχει πραγματικά υποσυνείδητο, αλλά απλά επειδή εστιάζουμε κάπου, όλο το άλλο το λέμε υποσυνείδητο, έτσι στην πραγματικότητα οι επιλογέ που κάνετε σαν ολικό οόν για σας είναι αόρατε. Και έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ δύναμη έχετε. Σα είπα και την άλλη φορά ότι μόλι καταφέρετε αυτό το πράγμα που σα λέω, το συνειδητό να μπει στο υποσυνείδητο. Και να δείτε τελικά ότι όλα τα πράγματα είναι επιλογέ, επιλογέ, επιλογέ που έχετε προεπιλέξει, αλλά δεν μπορείτε να το νιώσετε γιατί δεν μπορείτε να κουμπίσετε αυτό το κομμάτι. Μόλι τα κουμπίστε, θα δείτε ναι, ότι τελικά έχω την επιλογή. Πάντα είχα την επιλογή. Απλά είχα εστιάσει αλλού. Πάντα είχα την επιλογή. Απλά είχα εστιάσει αλλού. Βλέπετε, μόλι δείτε κάποιο και πείτε καλά, μα κανεί δεν κλείνει την πόρτα. Αλλά δείτε τότε ότι έχετε χέρι, τότε τα πείτε ορίστε, πάντα είχα την επιλογή. Απλά δεν ήξερα ότι είχα χέρι. Μόλι καταλάβετε ότι πάντα είχα τη χέρι, θα πείτε, δεν έκλεινα την πόρτα, γιατί δεν την έκλεισα. Έτσι ακριβώ είναι το παράδειγμα που σα λέω. Δεν έχετε δει ακόμα τι πτυχέ του εαυτού σα. Και έτσι μερικά πράγματα φαίνονται χωρί επιλογή. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ο εγκλωβισμό. Αυτό το πράγμα είναι η αποκοπή. Αυτό το πράγμα είναι όταν λέμε εγωισμό. Ότι μερικά πράγματα φαίνονται χωρί επιλογή. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να πάρετε την ευθύνη. Γιατί πώς θα πάρω την ευθύνη για κάτι που δεν έχω. Η δύναμη πάει με την ευθύνη. Γι' αυτό αν θέλετε να είστε δυνατοί πάρτε την ευθύνη. Αλλά για να πάρετε την ευθύνη πρέπει να έχετε γνωρίσει τον εαυτό σας. Για να έχετε γνωρίσει τον εαυτό σας πρέπει να είστε ειλικρινείς. Και για να είστε ειλικρινείς πρέπει να ξέρετε πού βοηθάει η ειλικρίνεια. Αλλά για να αντέξετε την αλήθεια πρέπει να ξεκινήσετε πάλι να πιστεύετε ότι όλα εδώ πέρα έχουν έρθει και δουλεύουν για σας. Είδατε λοιπόν, αν εσεί δεν έχετε την ανάλογη αξία για τον εαυτό σας και στην την απαξίωση, δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορείτε να κάνετε ορισμένα πράγματα, γιατί αυτές οι δονήσεις ή αναβαθμιστικές που σας αναβαθμίζουν έρχονται μόνο από την ποιότητα αξίας του εαυτού. Γι' αυτό στα αρχαία χρόνια, στα αρχαία ελληνικά χρόνια, όλη η ψυχαγωγία, η διαπαιδαγώγηση γινόταν για να δώσει στον άνθρωπο η μη θεού αρχέτυπα. Όχι κακομυρίστικα και να ζητάει δικαιώματα, να τα αποκτάει μόνος του γιατί τα έχει μέσα του. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Όταν καταλάβετε ότι όταν μεγαλώνετε και τα αρχέτυπα η μη θεού, θα καταλάβετε ότι μόνο με την αξία του ήρωα, του ημίθεου μέσα σας θα εμφανιστεί στη ζωή σας όλα αυτά τα πράγματα να σας εξελίξουν. Αν δεν έχετε τέτοια πρότυπα και έχετε απαξίωση, όλα τα υπόλοιπα πράγματα που θα έρχονται στη ζωή σας δεν θα μπορείτε να τα ακολουθήσετε γιατί τα είναι παραπάνω κάτι που δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Γιατί δεν έχετε δει αυτά τα πρότυπα του ήρωα μέσα σας. Έτσι πρέπει τα παιδιά τον άνθρωπο να του ξαναθυμίσουμε ότι είναι Θεός. Αλλά όχι με τον τρόπο να μην του πούμε πώς να έχει την πρόσβαση. Όχι απλά να του πούμε, ξέρεις κάτι φίλε, έχεις ένα εκατομμύριο και είναι δικά σου στην τράπεζα. Και στου άλλους φέρτα. Α, δεν γίνεται όμως να τα πάρεις. Απλά να ξέρεις ότι το έχεις. Έτσι τρελαίνονται μερικοί και σου λέει Α, είμαστε πνεύματα, τραλαλά, τραλάλα. Α, είμαστε ψυχέ, τραλαλά, τραλάλα. Α, είμαστε αιώνια όντα, τραλα, τραλαλά, Αφού πρακτικά δεν πώ να το κάνει. Τι αιώνιο είσαι, τι να το κάνω. Τι να το κάνω να είσαι ψυχή. Βλέπετε, και οι ίδιοι αυτοί είναι που αμαυρώνουν τη γνώση. Γιατί ο άλλο θα βγάλει αντίδραση. Θα του πει: Εγώ δεν έχω αφάωρε. Τι δεν έχω ψυχή, τι είναι αυτά που μου λε. Δείξε μου πώ. Βλέπετε, γιατί βγάζει αντίδραση. Γιατί εδώ πρέπει ο νου να υποταχθεί, να συνεργαστεί, να εσωματωθεί, να του δώσει απαντήσει. Γιατί είναι στο 3D. Και σου λέει: Φίλε, δώσ' μου απαντήσει. Αλλιώ πάντοτε θα είμαι εγώ ο ίδιο ο αντιδραστικό που δεν θα σε αφήνω να το πιστέψει και να κάνει μαγικά. Θέλω να μου πει τον τρόπο. Και εσεί μέσα από συνείδητα ξέρετε ότι σα λένε αλήθεια, ότι είστε ψυχέ. Ξέρετε μέσα στο αιώνιο. Ξέρετε, αλλά δεν ξέρετε ποιο εγώ σα είναι το αιώνιο. Και γι' αυτό μέσα σε υπάρχει η σύγχυση. Και λε, έλα εδώ τελικά. Ωραία, είμαι ψυχή, ωραία, είμαι ψυχή, ναι. Αλλά πώ πρακτικά φαίνεται στη ζωή μου όταν ξέρω ότι είμαι αιώνιο. Θα κάτσουν να είμαι κότα, δηλώ. Θα πουλάω την ψυχή μου. Θα έχω αφέντε πάνω από το κεφάλι μου. Θα δουλεύω 8 ώρα, θα είμαι σκλάβο. Τότε δεν ξέρω το έχω ψυχή. Τότε ψέματα λέω. Έτσι δεν είναι. Ε, είδατε λοιπόν. Αν δεν μπορείτε να γιώσετε τις πεπιθήσεις και να ζείτε σαν ήρωες, να ζείτε άφοβα, να είστε ελεύθεροι και φοβάστε την ταπή κατίνα, αν θα κατακρίνει ο ένας, θα θα κατακρίνει ο άλλος, ποια που είναι τότε η ελευθερία και που είναι όλο αυτό το πράγμα που χρειάζεται κάποιος για να αναβαθμιστεί. Πώς θα περάσετε τα δαιμονιά σας. Πώς αφού έχετε συρρυκνώθει τόσο. Βλέπετε λοιπόν, κάθε άνθρωπος λοιπόν, πρέπει να περάσει το γολγοθά του που θέλει να χριστοποιηθεί. Κάθε άνθρωπος πρέπει να περάσει λοιπόν του Χριστού τα πάθη, όπως την Οδύσσια του, όπως του Θησέα το λαβυρινθο το Λαβήνηθο, όπως τα πάντα. Δεν γίνεται λοιπόν με εύκολα πράγματα. Δεν γίνεται ο άλλος να λέει ναι, είμαι αναβαθμισμένος και να είναι δηλώς να κρύβεται, να κάθεται να μην είναι ο εαυτό του, να κάθεται και να μην ξέρει και να λέει ψέματα, να κλέβει ιδέε άλλων. Είναι δυνατόν να είσαι αναβαθμισμένο και να κλέβει ιδέε αλλονών. Και έρχονται μερικοί και λένε, ξέρει κάτι, ναι, όχι, εμεί κοροϊδεύαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδε. Και λέγαμε, όχι, ρε, δεν είναι ρουφιάνο. Απλά του αρέσει η αλήθεια. Έτσι λέγαμε. Καταλαβαίνετε, με λίγα λόγια. Υπάρχει λοιπόν μια ψεύτικη εικόνα λοιπόν, για τον εαυτό μας υπάρχει μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μα. Και αν εμεί δεν πρέπει οι πρώτοι, πρώτοι εμεί να έχουμε αυτό το συνειδησιακό σοκ. Να μπορούμε να πιάνουμε στα πράσα κάθε φορά που γοητευόμαστε με μια εικόνα του εαυτού μα και να ταυτιζόμαστε με αυτή. Χωρί να την έχουμε επιβεβαιώσει στη φυσική πραγματικότητα. Τότε πιανόμαστε κορόιδο. Τότε είμαστε ψυχασθενεί. Τότε ξεφεύγουμε και μπαίνουμε στα αστρικά μα. Τότε δεν είμαστε υγιωμένοι. Και αυτό είναι το μεγάλο τώρα, η μεγάλη ασθένεια της ανθρωπότητας, όπως βλέπετε. Ότι δεν είναι γιωμένοι, γιατί όλα αυτά που πιστεύουν δεν εφαρμόζονται πρακτικά στο 3D. Δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν. Τα λένε, αλλά δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό είπαν και τα πάντα οι γεωμετροί. Οτιδήποτε πρέπει εδώ πέρα είναι ο χώρος της επιβεβαίωσης. Για ποιο λόγο νομίζατε ότι γίνονται Ολυμπιακοί αγώνε. Για ποιο λόγο νομίζατε ότι πρέπει να περάσουν μερικού άθλου. Για ποιο λόγο νομίζω ότι παίρναν αποστολέ. Για να βγάλουν ει πέρα λοιπόν ορισμένα πράγματα. Και αυτό το πράγμα που λέγεται 3D είναι ο καθρέφτη. Όταν εσεί είστε πραγματικά η δόνηση, ο καθρέφτη δεν έχει άλλη λύση παρά να αντιπροσωπεύσει, ε, να αντανακλάσει τη δική σας ενέργεια. Δεν μπορεί να πει όχι. Έτσι ακριβώς είναι το Matrix. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσετε να επιβεβαιώνετε στο Matrix αυτό που θέλετε να είστε. Το να φτάνει μόνο στη φαντασία σα δεν είναι τίποτα. Το να το πιστεύετε δεν είναι τίποτα. Αυτά φτιάχνετε μια δόνηση, είπαμε, στο δικό σα σύμπαν. Και περνάτε καλά. Και ο Πρεζέγια περνάει καλά. Και ο Τρελό περνάει καλά. Το να το επιβεβαιώσετε όμω και να μπορείτε να το επιβεβαιώσετε εδώ πέρα, στο συλλογικό, στο Matrix, εδώ που ήρθατε, εδώ που ήρθατε αυτό είναι που πρέπει να κάνετε. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές. Προσέχτε εσείς που είστε σε οικογένειες. Εσείς που έχετε παιδιά. Εσείς που έχετε άντρα. Εσείς που έχετε γυναίκα. Εσείς που έχετε εργασία. Μην τα απαξιώνετε. Και νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσετε κάνει κάτι πνευματικό. Νικήστε πρώτα σε αυτές τις δονήσεις και μετά πηγαίνετε στο άλλο. Μην είστε αποτυχημένοι στο 3D και πάτε να το παίξετε πνευματική. Καθίστε και αφαιθείτε και νικήστε στο 3D. Εδώ ήρθατε να νικήσετε το 3D. Εδώ ήρθατε να είστε ελεύθεροι. Εδώ ήρθατε να μάθετε την ελευθερία, την ατομικότητα. Όχι να τη χάσετε. Προσέξτε, μην πάτε να πηδήξετε μαθήματα. Κοιτάξτε ότι εδώ πέρα ήρθατε για να μάθετε την ατομικότητα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν αφήστε όλες αυτές τις επιθυμίες του μυαλού σας και τις ιδεολογίες. γιοθείτε. Γιατί είστε πνευματικά όντα ήδη. Το πνεύμα και η ύλη είναι το ίδιο. Συμπίπνομα, αρέωση. Δεν χρειάζεται να τα διαχωρίζετε μέσα σα και να παναφύγετε από την ύλη. Απ' την άλλη, δεν μπορείτε να είστε στην ύλη και να μην χειριζόσαστε την ύλη. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται. Πρέπει να έχετε μία ισορροπία. Βλέπετε, όπω όλα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, μία ισορροπία σε αυτά τα πράγματα θα σα δείξει πραγματικά στη ζωή σα αν είστε πνευματικοί ή όχι. Δεν θα στα δείξει επειδή κάνετε διαλογισμό η γιόγκα ή τρέχετε σε μερικά σεμινάρια. Θα στα δείξει η ισορροπία στη γείωση. Η ισορροπία στην καθημερινότητα. Ανεξαρτήτως ο καθένας λοιπόν, έτσι, αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει μπορεί να τα χειριστεί και να μοιηθεί από οτιδήποτε πράγμα. Γιατί ο Θεός κρύβεται παντού. Όλα είναι σαν τις στοιχείες. Είτε είσαι και οδηγάς στο φορτηγό τώρα και μακούς που λες, ε, Είτε είσαι και παίζεις θέλει είτε είσαι παντού. Οτιδήποτε και να κάνεις κρύβεται εκεί πέρα το εργαλείο που θα σε πάει στο επόμενο επίπεδο. Απλά αφήσου, εμπιστεύσου ότι υπάρχει εκεί και θα φανεί. Η εκπαίδευσή σου είναι παντού. Μην κοιτάς να την κάνεις μόνο τυπικά λες και σε πρόβατο. Είσαι ένας διαφορετικός, αυτόνομος άνθρωπος και η εκπαίδευσή σου είναι παντού. Άλλου είναι πιο σκοτεινά, άλλου είναι πιο κολάσις, άλλου είναι πιο φωτεινά, άλλου είναι πιο εύκολα, άλλου είναι πιο δύσκολα. Άλλοι είναι σε συγκρού και άλλοι είναι δασκάλα στο πανεπιστήμιο. Το ίδιο είναι. Όταν ξέρει, εμπιστεύεσαι, προχωρά, μαθαίνει. Ο καθένα έχει το δικό του κάρμα. Αλλά σε κανέναν δεν λείπει η αυθονία τη βοήθεια. Και επειδή εσεί σε ξαναπιείσαστε οι ίδιοι ή ηθοποιοί τη ζωή σα. Φτιάξτε την ηθική σα μέσα από τι εμπειρίε που έχετε. Γι' αυτό αλλάζει η ηθική ανά τη συνείδηση, ανά καιρούς. Αλλά αφαιθείτε, εμπιστευτείτε, ακούστε την ψυχή σα, ακούστε τον ερωτά σα, ακούστε τον ενθουσιασμό σα. Όλα, βλέπετε, είναι αλυσιδωτέ αντιδράσει. Αλυσιδωτέ αντιδράσει. Βλέπετε, το ένα φέρνει τ άλλο. Έτσι αλλάζει η ζωή σα, κρακ, 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 Γιατί δεν γίνεται αλλιώ, είναι σαν γρανάζι. Γι' αυτό δεν γίνεται να μάθετε το ένα και να μάθετε το άλλο. Όταν μαθαίνετε το ένα και πάτε στον τύπο, ο τύπο ο ίδιο θα σα δείξει και στο άλλο πράγμα και στο άλλο πράγμα και στο άλλο πράγμα. Ακριβώ. Και έτσι έρχεται ο, μαγνητι... απομαγνητισμό και η απογοήτευση από την ύλη. Έτσι φεύγει ο υπνοτισμός. στο 3D. Γιατί πλέον η μορφή δεν στέκεται εμπόδιο επειδή η μορφή αλλάζει για να δείτε τους ίδιους τύπους, τα ίδια fractals. Βλέπετε, έτσι έρχεται η αποκάλυψη, έτσι φεύγει το πέπλο της ίσιδας. Γιατί, γιατί η μορφή μπορεί να αλλάζει και να ξεγελάει. Οι ενέργειες είναι οι ίδιες. Ποτέ δεν αλλάζουν οι ενέργειες, οι ενέργειες είναι οι ίδιες. Οι μορφέ αλλάζουν, οι φορεί αλλάζουν. Είναι σαν να έχει την ίδια ενέργεια και στην βάζει σε κόκκινο, ασκή, σε ξανθιά, σε μελαχρινή, σε μαύρο, σε άσπρο, σε εβραίο, σε χριστιανό. Οι ίδιε οι ενέργειε είναι. Δείτε λοιπόν πιο βαθιά. Γι' αυτό σα λέω, μην πηγαίνετε να φύγετε. Αν κάτι δεν σα αρέσει, μην κοιτάτε αλλού και νομίζω ότι την γλιτώσατε. Κοιτάξτε πιο βαθιά. Με ρωτάνε, στα μάτια δηλαδή, άμα κάτι δεν μα αρέσει, λένε να μην εστιάζουμε εκεί πέρα. Σωστά λένε, λέω, αλλά δεν δηλαδή το έχετε καταλάβει λάθο. Όταν λέμε μην εστιάζεται εκεί, σημαίνει μην εστιάζεται όχι εκεί χωρικά, αλλά διαστατικά. Σημαίνει όχι να εστιάζεται σε εκείνη τη διάσταση, όχι σε εκείνο το χώρο. Εγώ τους λέω κι άλλο, εστιάστε πιο βαθιά. Δηλαδή λένε ακριβώς, όχι δεν θα εστιάζετε, εστιάστε πιο βαθιά. Τότε θα λυθεί το πρόβλημα όχι όταν φύγετε. Απεναντίας, εστιάστε πιο βαθιά, εστιάστε με παραπάνω αγάπη. Εκεί την ώρα που βλέπετε λοιπόν κάτι που δεν σας αρέσει, βάλτε αγάπη, πηγαίνετε πιο μέσα, φύγετε από τη γοητεία, μπείτε πιο μέσα από τη μορφή, εστιάστε περισσότερο, πιο βαθιά, σε άλλη διάσταση. Όχι σε αυτή τη διάσταση που έχετε τη μάχη. Δεν είπαμε την άλλη φορά το παράδειγμα, δεν σας είπα. Προχωράς λοιπόν στον δρόμο και έρχεται το άλλο αμάξι, περνάει με κόκκινο, πατάς φρένο, ίσα ίσα τη γλιτώνει, νευριάζει, κατεβαίνει κάτω και λες ρε, θα σκοτώσω ρε αλήτη. Και βγαίνει από το αμάξι και είναι ο αδερφό σα. Θα πει καλά εσύ σου ρε. Πήγα από όπου, άμα ήταν άλλο, θα το σκότωνα, έτσι δεν είναι. Ε? Αλλά τελικά εσύ είσαι ρε. Έτσι είμαστε όλοι. Αδέρφια. Αλλά δεν τον αναγνωρίζει να κατεβαίνει από το αμάξι. Ακριβώ το ίδιο πράγμα ο καθένα είτε είναι ο άντρα σα, είτε είναι ο φίλο σα, είτε είναι ο γείτονα, είτε είναι κυρία Κατίνα, είτε είναι ο πιο κακό άνθρωπο, εκείνη την ώρα που νευριάστηκε και να τον πνίξει, εσύ σου να τελικά. Έτσι πείτε. Και θα γελάτε. Και θα γελάτε γιατί θα, είδετε, θα βλέπετε ότι έχετε άλλου είδου σχέση. Και τότε θα το συγχωρέσετε ω διαμαγεία. Αλλά πρέπει κάτι να είστε συγγενεί για να το συγχωρέσετε. Πρέπει να το αγαπάτε για να το συγχωρέσετε. Πρέπει να το γνωρίσετε, να το θυμηθείτε για να το συγχωρέσετε. Και πρώτα απ' όλα τον εαυτό σα. Μόλι ξεκινήσετε και κατακρίνετε τον εαυτό σα, πε του: Ελά ρε, εσύ είσαι ρε. Δηλαδή εγώ. Και εσύ, αυτό το δαιμόνιο, εγώ είσαι. Ρόλο μου είσαι. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Τελικά, όλοι και εσύ για μένα δουλεύει. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με ένα τελείω διαφορετικό τρόπο που βλέπει ο καθένα στην πραγματικότητα που έχει αναβαθμιστεί. Τελείω διαφορετικό τρόπο ένα που έχει φωτιστεί. Τελείω διαφορετικό τρόπο όταν συλλαμβάνει τόσε πολλέ ενέργειε. Για φανταστείτε όμω, αυτό σα δίνει τη δυνατότητα τη ελευθερία να μπορείτε να μην φοβάστε. Ακόμα και να ξανακατεύετε στην κόλαση. Γιατί είναι πολύ εύκολο πλέον να ανεβαίνετε στον παράδεισο. Οι περισσότεροι που δεν έχουν μάθει τη σκάλα, είναι φυσικό να κάνουν τα πάντα να φύγουν από τον παράδεισο, από την κόλαση, και ουέ καλή μα, Τα σκαλί κάτω δεν ξανακατεβαίνω. Γιατί φοβούνται μην ξαναεκλωβιστούν. Για φανταστείτε λοιπόν, όταν είσαστε όντα oh, έκτηξη πυκνότητα, όταν είσαστε άγγελοι, όταν έχετε όλη αυτή τη δύναμη μέσα σα, αυτό που λέτε τώρα 3D, κόλαση και όλα αυτά δεν υπάρχουν. Απλώ υπάρχει είναι περιπέτεια, εμπειρία. Και λέει, σα βουτήξω. Γιατί θυμάστε τη δύναμή σα. Εδώ πέρα την έχουμε ξεχάσει. Βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν, που λέμε με την ενθύμηση, έχουν να κάνουν με την έννοια της αποκοπής. Αλλά για φανταστείτε, κάθε φορά που νιώθετε αποκομμένη, θυμηθείτε γιατί είναι. Θυμηθείτε γιατί εκεί που νιώθετε αποκομμένη, ακριβώς εκεί είναι και η λύση. Γιατί πώς μπορείτε να νιώθετε αποκομμένη αν δεν έχετε την ενθύμηση της ένωσης. Άρα, τι ψάχνετε. Απλά εστιάστε στην ενθύμιση της ένωσης. Και θα δείτε. Είναι δυνατόν να λέτε νιώθω αποκομμένος. Από τι. Από αυτό που πριν είχατε πιο μέσα σας. Αλλά δεν εστιάζετε εκεί. Στην, στο επίπεδο της ένωσης. Βλέπετε. Η ίδια λοιπόν το πρόβλημα μέσα κρύβεται η ίδια η λύση όταν βάζετε συνείδηση. Γι' αυτό λέμε φέξτε με το φως τη συνείδησης και τα πάντα θα γίνουν εύκολα. Τόσο απλά, τόσο απλά, χωρίς μοιήσεις, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Τόσο απλά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς λοιπόν όμως ζούμε, τι είπαμε, στην κατάσταση της περιπλοκότητας και όλα θέλουμε να τα κάνουμε δύσκολα γιατί αλλιώς για ποιο λόγο αν δεν βασανιστούμε. Όσο λοιπόν εμείς είμαστε στην αναγνώριση της δύναμης του εαυτού μας, Βασανιζόμαστε και μας αρέσει και ας μην το ξέρουμε και το θυμόμαστε. Μόλις έχετε βασανιστεί αρκετά και έχετε καταλάβει πλέον τη δύναμή σας, δεν χρειάζεται να φαίνεται ένα βάσανα στη ζωή, αλλά να έχετε δει τη δύναμή σας. Όχι να τα έχετε παίξει ή να έχετε παραδοθεί. Προσέχετε να είστε ειλικρινεί με τον εαυτό σας. Αυτό είναι το α και το ω. Ειλικρινής, ειλικρίνεια. Γι' αυτό βλέπετε τα νέα τα παιδιά Μπορεί να είναι δύο λαλούν και τις χορεύουν, αλλά εκφράζονται ελεύθερα. Ενώ άμα πάρει τη δική μου τη γενιά, έχουν τόσα πολλά θέματα μέσα τους, που είναι πολύ δύσκολο να εκφραστούν τελείω. Και δεν είναι επειδή είναι πιο πολιτισμένοι, επειδή είναι πιο προγραμματισμένοι στην πραγματικότητα. Αλλά που να το παραδεχτούν. Δεν αντέχει ο ίδιος τους ο νους, να φέρνει επειδή έχει κατάκριση τέτοια πράγματα. Από την άλλη όμως έτσι και νιώσουμε ότι έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή την ικανότητα, την όρεξη να αφαιθούμε πραγματικά σε αυτό που λέτε ροή που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ίδια η θέλησή σας η ροή. Δεν είναι κάτι έξω από εσάς η ροή και εσείς βουτάτε μέσα και σας πηγαίνει. Έτσι το νιώθετε γιατί είστε στο αποκομμένο εγώ. Η πραγματική ροή είστε εσείς. Η πραγματικότητα γίνεται μέσα από εσά, από τη συνείδηση, συνειδησιακά. Η πραγματικότητα εδώ είναι το illusion που το φτιάχνει το συλλογικό. Γι' αυτό στην πραγματικότητα εσείς είστε δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο που βουτάτε μέσα. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να παίρνουμε πίσω την ευθύνη. Όσο είμαστε αποκομμένοι, ο Θεό είναι αλλού. Είναι στην εκκλησία πάνω στο ταβάνι, είναι αλλού στον ουρανό, μα κοιτάει από ψηλά. Όσο να βαθμίζεστε, ο Θεό θα έρχεται μέσα σα. Ο δάσκαλο θα έρχεται μέσα σα. Γι' αυτό σας λέω τώρα, εσείς νομίζετε ότι αυτά σας τα λέω ή σας βοηθάω. Στην πραγματικότητα, είπαμε, το έχετε επιλέξει. Να έρθετε σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες. Εγώ απλά είμαι ο διάμεσος του ανώτερου εαυτού σας. Εγώ απλά σας κάνω τρίκ ότι σας τα λέω. Στην πραγματικότητα, εσείς είστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό μιλάμε λοιπόν ότι δημιουργούμε πραγματικότητα. Γι' αυτό σας έβαλα το βίντεο για να μην σας κοροϊδεύουν, ε, ή αγνοούντε ψευτοπνευματικοί. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Για να ξέρετε ποιο είναι στην πραγματικότητα αυτό που θεραπεύεται. Και ότι δεν υπάρχει θεραπευτή. Ο καθένα λοιπόν είναι κύριο του εαυτού του. Και έτσι λοιπόν εδώ στο 3D εκμεταλλεύονται τη μορφή και φαίνεται ότι κάποιοι έχουν δύναμη. Και κάποιοι ότι δεν έχουν. Κάποιοι ότι επιλέξανε και κάποιοι ότι τους αναγκάσανε όμως φίλοι μου δεν είναι έτσι. Και αυτό καλείστε να μάθετε. Καλείστε να είστε ο εαυτός σας πραγματικά. Καλείστε να είστε εσείς. Και αυτό είναι το καθήκον της ψυχής σας. Να εκφράζετε αυτό που είστε. Χωρίς ντροπή. Ό,τι και αν είστε. Αλλά και χωρίς την απέτηση να μην πληρώσετε τις συνέπειες από αυτό που επιλέξατε σαν εμπειρία να πάρετε. Προσέξτε, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ελευθερία και ευθύνη πάνε μαζί. Δεν θέλω να είστε αυτό σα, αλλά να κοίταξε τι έγινε. Ακριβώ γι' αυτό είναι ο αυτό σα. Για να πει να τι έγινε και να μάθει καλύτερα τι επιλογή θα κάνει την επόμενη φορά. Μιλάω, μιλάω, γιατί ακόμα εδώ πέρα δεν ξέρω, δεν μου έχει έρθει καμία ερώτηση γραμμένη. Για να δω, έχουμε γράψει καμία ερώτηση. Για να δούμε κυρίες μου και κύριοι. Λοιπόν, άντε γιατί τώρα τελειώνουμε, θα επιτρέψω λίγο ακόμα μήπως κάποιος έχει κάποια ερώτηση και δεν την έχει γράψει. Αλλιώ πέρασε η ώρα, όσο δεν έβλεπα τις ερωτήσεις, παιδιά τόσο μονολογούσα. Τι να κάνω, έτσι είναι αυτά τα πράγματα... Ωραία, λέει 11 παρά 5. Λοιπόν, περιμένω ένα λεπτό και άμα δεν έχετε καμία ερώτηση. Λοιπόν, άντε, επειδή δεν κάνετε ερώτηση, θα σα πω και αυτό σήμερα γιατί έχω κέφια. Σήμερα είμαι πολύ κεφάτο. Όχι γιατί δεν έχω άλλε φορέ, αλλά καμιά φορά μου λένε σταμάτησε πολύ σοβαρό. Και λέω έτσι φαίνεται εκείνη την ώρα, γιατί είναι έτσι η κατάσταση εκείνη την ώρα. Έτσι δεν είναι ότι σοβαρεύω, είναι ότι εστιάζω. Άλλωστε, σοβαρό σημαίνει και αυτό που τον δίνει το βάρο του. Έτσι, πού? Στο κέντρο του. Έτσι. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Δεν είναι ούτε καθοσπρεπισμό, ούτε ξυνείλα, ούτε τίποτα άλλο. Απλά ότι είσαι στο κέντρο σου εκείνη την ώρα, στο δικό σου βάρο ακριβώ. Λοιπόν, ακούτε λοιπόν τι θα σας πω. Λέει η λέει τι να ρωτήσουμε, λέει στα μάτια, αφού, στα μάτια μάλλον, αφού λέει όλοι έχουμε, τι λέει, αφού όλοι έχουμε την ευθύνη, λέει. Θα σας πω εγώ αφού θέλει να ρωτήσετε αφού έχετε την ευθύνη. Συζητάγαμε λοιπόν για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να έχουν μερικούς, μερικούς δεσμούς έτσι, που είναι πάνω από το Μάτριξ. Και του εξήγησα για τα διάφορα πράγματα, όπω σα έχω πει από καιρό, για όταν μιλάγαμε για τη σεξουαλική μαγεία, πώ δύο άνθρωποι όταν ερωτεύονται, ανάλογα σε πόσα τσάκρα δημιουργούν ενώσει, όταν γίνεται ο κεραυνό, είπαμε, έτσι, και δημιουργείται και η ένωση στα κατώτερα τρία τσάκρα, κάνουν τη σεξουαλική επαφή, τη φυσική και βγάζουν τα παιδιά. Ακριβώς το ίδιο σας είπα ότι συμβαίνει και πάνω στο ενεργειακό επίπεδο ότι δημιουργούνται και ενεργειακά τα παιδιά που αυτά τα παιδιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά να στο πόσα επίπεδα ενώσεως συνειδητά έχει ένα ζευγάρι σε τόσα επίπεδα από πάνω δημιουργείται ένα είδος αστρικού όντως. Υπάρχει αυτή λοιπόν η αστρική οντότητα που αυτή η αστρική οντότητα δημιουργείται από την αγάπη, την ένωση, τη σχέση, ας το πούμε έτσι, ανάλογα σε πόσα επίπεδα και βαθμίδες ενώνονται δύο άνθρωποι. Αυτό το χερουβίμ ή το σεραφίμ ή οτιδήποτε ο άγγελος αναλόγω σε τι, στο εθερικό, στο συγκινησιακό, στο νοητικό, στο ψυχικό, στο αιτιατό ας πούμε όλα αυτά τα πράγματα, τα επίπεδα τώρα ο καθένας από ό,τι έχει διαβάσει τι επίπεδα, σε αυτό το πολυεπίπεδο αστρικών κρέμονται θα λέγαμε αυτοί οι δύο έτσι άνθρωποι που δημιουργούν αυτό το εγρηγορός. Αυτό το εγρηγορός λοιπόν ταΐζεται από κάτω από τη γείωση αυτών των δύο ανθρώπων. Το πως συμμετέχουν, το πως αγαπιούνται, το πως συσχετίζονται. Κάθε φορά λοιπόν το συντηρούν με λίγα λόγια ή υπάρχει μια άμεση κατάσταση ανάμεσα αστρικού και φυσικού επίπεδου, συνεχόμενα ενεργειακή. Όταν δύο άνθρωποι χωρίζουν, αν έχουν φτιάξει τα ανώτερα κλιμάκια, στο τέταρτο ας πούμε τσάκρα όπως το καταλαβαίνετε και πάνω, μια συγκεκριμένη σχέση και έχει σταθεροποιηθεί, τότε αυτό το αστρικό όν συνεχίζει να υπάρχει. Και είναι το ίδιο το αστρικό όν εκείνο που στην επόμενη όπως λέτε ζωή σας συνδέει ξανά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πολλές φορές πως δύο όντα στην πραγματικότητα που έχουν φυσικά ενσαρκωθεί έχονται και τραβιούνται ένα συγκεκριμένη χρονική περίοδο γιατί πάνω η ένωση υπάρχει που σε αυτό το εγρηγορός στο αστρικό πεδίο. Αυτό το αστρικό λοιπόν πεδίο και εγρηγορό είναι που δένει σε εισαγωγικά πάνω από το χώρο χρόνο, γιατί δεν λειτουργεί στη δικό μα γραμμικό χρόνο, που δένει δύο ψυχέ και έτσι αυτές οι δύο ψυχέ μπορούν και αντιλαμβάνονται κοινέ παράλληλε εσαρκώσει. Έτσι λοιπόν φανταστείτε ότι είναι ένα ζευγάρι ο Α και ο Β και ενώνονται από πολύ βαθιά μέσα τους και έχουν φτιάξει αυτό το αστρικό όν, αυτό το αστρικό από πάνω λοιπόν είναι το ίδιο που θα ενώσει την ίδια ψυχή σε μια άλλη εσάρκωση που θα είναι ο Β και ο Γ. Ο Γ και ο Δ. Και έτσι λοιπόν ο Γ και ο Δ μέσα του θα πει Α, μήπω κάποτε ήσουν ο Α και ήμουν ο Β. Ακριβώ έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα γιατί εκείνη την ώρα αυτά τα δύο ζευγάρια που στην πραγματικότητα ανήκουν στην ίδια ψυχή, εσεί μπορείτε να τα βλέπετε στο γραμμικό χρόνο διαφορετικά, αλλά ταυτόχρονα ταυτόχρονα ανταλλάζουν πληροφορίες. Γι' αυτό κάθε φορά που εσείς έχετε έμπνευση, κάθε φορά που έχετε συγκίνηση, κάθε φορά που έχετε συγκεκριμένες σκέψεις, τα ενδιάμεσα είναι πάντοτε αστρικά όντα που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί, είναι από πριν δημιουργημένα, που ανήκουν σε αυτή την δόνηση, όπως λέτε αγγελικά όντα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέσα ή μεσολαβητές στον αστρικό, στο αστρικό επίπεδο των ενεργειών για να μπορούν να γιώνονται οι επαφές αστρι... στο φυσικό πεδίο γιατί στο φυσικό πεδίο ο διαχωρισμός μας κάνει να μην βλέπουμε κβαντικά τις ενώσεις με όλες τις παράλληλες πραγματικότητες. Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργούν κάθε φορά μία αναδόνηση, συσχετισμοί αν αυτοί οι σχετισμοί που είναι, θα λέγαμε, θερικά νήματα, α το πούμε έτσι γεωμετρικά, να το καταλάβετε, πήγαιναν να κρυσταλλωθούν, θα ήμασταν όλοι ακινητοποιημένοι από τα πολλά δεσίματα και τα σκηνιά. Θα ήμασταν ακούνητοι. Μόνο στο ενάντια διάσταση λειτουργούν αυτού του είδου τα σκηνιά. Γι' αυτό σας λέω η φυσική πραγματικότητα έτσι, δεν μπορεί να γιώσει όλη την αστρική πραγματικότητα και μια φορά πιάνει μία γραμμή, μία σχέση, οτιδήποτε για να μπορεί να παιχτεί ένα σενάριο και μία γραμμή έτσι, όπως πολλά frames στην πραγματικότητα είναι ανακατωμένα αλλά όταν θέλουμε να δούμε ταινία πρέπει τα frame να μπουν στη σειρά για να έχουν μία συντεκτικότητα και, και να γίνει ταινία. Το καταλάβατε, Πάνω τα frame δεν είναι ταινίε, τα frame πάνω είναι ανακατωμένα. Και αστρικέ διασυνδέσει υπάρχουν παντού. Μέσω των αστρικών διασυνδέσεων μπορούμε και καταλαβαίνουμε εμεί πληροφορίε για εσά, για την ψυχή σα. Και αυτέ οι αστρικέ διασυνδέσει είναι κάθε ευαίσθητο όταν σα κοιτάει και αρχίζει και καταλαβαίνει τα πράγματα. Γιατί όταν έχει μπει αυτό ο ίδιο, παραδείγματο χάρη που με βλέπετε εμένα και μπορώ να καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα, είναι επειδή εγώ μπορεί να έχω πρόσβαση μέσα στο βάθο, αυτό που λέμε τη γήινη, τη συμπαντική ή όπω θέλετε πες το, την πλανητική ψυχή μου, και εφόσον έχω μπει στην πλανητική ψυχή μου και το κομμάτι το δικό σα που έχετε κι εσεί έχετε την πλανητική ψυχή σα, χωρί αυτή τη σάρκωση, είναι φυσικό όταν μπαίνω εκεί να υπάρχουν διασυνδέσει με τη δική σας ψυχή την εσαρκωμένη. Έτσι βλέπετε λοιπόν μέσω του αστρικού πηγαίνει όπως η πληροφορία πάει στον δορυφόρο και την ξαναστέλνει κάτω ο δορυφόρος αλλού. Φανταστείτε το κάπως έτσι, πολύ απλοποιημένο, πολύ απλοποιημένο, αλλά φανταστείτε το έτσι. Κάθε φορά λοιπόν τα αστρικά όντα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι δορυφόροι, όλα αυτά που λέτε άγγελοι, αρχάγγελοι και τα υπόλοιπα και όλα τα αστρικά όντα είναι οι δορυφόροι γιατί εκεί προσωποποιούνται οι ενέργειες αυτές που λέτε δονήσεις προσωποποιούνται, παίρνουν μορφή ατομικότητα και κατευθείαν έτσι συνδέονται με οποιοδήποτε συσχετίζεται, συντονίζεται με αυτά τα αστρικά όντα. Δηλαδή μπορεί χίλια άτομα να είναι δεμένοι με το ίδιο αστρικό όν που αυτό το αστρικό όν αντιπροσωπεύει ένα φάσμα ενέργειας. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε στην πραγματικότητα ότι όταν οι αρχαίοι Έλληνες και άλλοι μιλάγαν για συγκεκριμένου θεούς, μιλάγαν για αυτές, για αυτά τα αστρικά αρχέτυπα. Εντάξει, λοιπόν δεν θα πω τίποτα άλλο, σα είπα ήδη πάρα πολλά, σας περιμένω να κάνουμε τα μαθήματα, δεν το λέω για να γίνω πλούσιος, το λέω για να σας βοηθήσω γιατί ξέρω πόσο σημαντικά είναι. Αφαιθείτε να πάρετε τα μαθήματα, κάντε το δώρο στον εαυτό σας τώρα που μπορώ. Επειδή κανεί δεν ξέρει το αύριο τι γίνεται, αφαιθείτε να το δώσετε σε εσά, στα παιδιά σα, σε αυτού που αγαπάτε, ανα πάρα απ' όλα να ξεκινήσετε να αναπαθμιστείτε εσεί. Και κάτι άλλο. Στα μαθήματα που κάνουμε, αυτά που σα λέω του πρώτου κύκλου, δεν σα δίνω ναι τέτοιε πληροφορίε όπω τώρα περίεργε. Θα έρθετε και θα μάθετε το δημοτικό, α το πούμε έτσι. Όχι το πανεπιστήμιο. Θα έρθετε να μάθετε να έχετε γερέ βάσει για να πατήσουν όλες οι νέες ενέργειες της νέας εποχής. Δεν γίνεται, είπε και ο Χριστός, στα παλιά σακιά να βάλετε καινούργια κρασιά. Προσέχτε, πρέπει να αδειάσετε το νου σας, να φτιάξετε καινούριου ορισμούς για να μπουν τα νέα προγράμματα της νέας εποχής. Να πατήσουν σε νέα Windows τα καινούργιε εφαρμογές. Έτσι όπως ο υπολογιστής, έτσι λειτουργεί και το μυαλό μας. Αν δεν έχετε συγκεκριμένου ορισμού, οι ενέργειε νέα γενιά δεν θα μπορούν να κατανοηθούν. Και έτσι θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Γι' αυτό κάντε update. Λοιπόν, για να δω τι λέει, γιατί κάποιοι χρειάζονται πολλέ ώρες ύπνου και άλλοι λιγότερε. Γιατί μπορεί κάποιο να είναι κουρασμένο και να θέλει να πάρει πολλή ενέργεια και όσο περισσότερο επαφή έχουμε με τον αόρατο κόσμο, τόσο δεν χρειαζόμαστε ύπνο. Όσο πιο πολύ αποκομμένοι είμαστε, τόσο πιο πολύ ύπνο χρειαζόμαστε. Και φυσικά είναι ένα λόγο της πατάλ λίπαμε ενέργεια. Εντάξει. Λοιπόν, με πόσο λάθη γίνεται, με πόσο λυπάμαι, Βάξα. Ναι, επειδή είμαστε στην ουσία, είμαστε οι άλλου. εδώ ήρθαμε όλοι να σπάσουμε το Μάτριξ, λέει όλα τα παλιά. Λοιπόν, δεν ήρθαμε να σπάσουμε το Μάτριξ. Αυτό που κάνουμε είναι να καταλάβετε ότι υπάρχουν άπειρα μάτριξ. Άπειρα μάτριξ. Κανένα δεν σπάμε. Απλά συνδυσιακά, αναλόγω στη δόνησή μα, μεταπηδάμε από μάτριξ σε μάτριξ. Γιατί πάντοτε όλα τα μάτριξ που είμαστε μέσα μα αντιπροσωπεύουν σαν δόνηση. Οι καταστάσει δεν φτιάχνουν ύλη πραγματικότητα. Η δόνηση φτιάχνει πραγματικότητα. Προσοχή να μην μπερδεύεστε. Μην είστε των καταστάσεων. Οι καταστάσει είναι ψευδεστήσει. Η δόνηση φτιάχνει πραγματικότητα, όχι καταστάσει. Γράφτε το αυτό το μάντραν, α το λέτε συνέχεια. Μην μπερδεύεστε. Ξέρω ότι γοητεύεστε από την ύλη γιατί κοιτάτε πολύ 3D. Οι επιστήμονε το έχουν καταλάβει. Χρειάζεται αυτό το πράγμα να του λειτουργήσετε, να δείτε πώ δουλεύει. Οι καταστάσει δεν φτιάχνουν πραγματικότητα. Η δόνηση φτιάχνει πραγματικότητα. Λοιπόν, μάθετε, μάθετε να αναγνωρίζετε τι δόνηση είστε ανά δευτερόλεπτο, ανά στιγμή. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου και σήμερα. Χάρηκα πολύ για τη συνδημιουργία. Θα το ανεβάσω στο YouTube, στο κανάλι μου. Μπορείτε να το ξανακούσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε, έτσι, να έρθετε σε επικοινωνία. Αυτά και σήμερα, ειρήνη σε όλους.